Συνελήφθη το μεσημέρι από αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφαλείας του τμήματος ασφαλείας Καβάλας, ένα σημεδαπός ο οποίος κατά το χρονικό διάστημα από τις 18 έως τις 23 Ιανουαρίου διέριξε 3 επιχειρήσεις και 5 γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα στην Καβάλα, αφαιρώντας μεταξύ άλλων από το εσωτερικό των 2 επιχειρήσεων και των 4 οχημάτων χρήματα, έναν φορητό υπολογιστή, 3 ηλεκτρονικές συσκευές και φιάλες αλκοολούχων ποτών. Επιπλέον και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αφαίρεσε μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα, καθώς επίσης ενεργώντας από κοινού με άγνωστη δράστηδα, αφαίρεσε τσάντα από ηλικιωμένη η οποία περιείχε χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο, διάφορα προσωπικά έγγραφα και μια κάρτα τραπέζης, από την οποία στη συνέχεια πραγματοποίησε ανάληψη χρημάτων. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε ένα μέρος των αφαιρεθέντων, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους τους, καθώς επίσης κατασχέθηκαν 10 ναρκωτικά δισχεία, τα οποία εντοπίστηκαν στο σπίτι του δράστη. Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες η οικισμό της Δράμας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Δοξάτου, 3 ημεδαποί, διότι όπως προέκυψε ενεργώντας από κοινού, διέριξαν μία επιχείρηση αφαιρώντας από το εσωτερικό της αναψυκτικά, ενώ σε έρευνα πραγματοποιήθηκε σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δράστες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.